άλλα λόγια για την Ναζαρέτ. Στην οποία πηγαίνουμε. Πρόκειται για αρχαία πόλη της Ιουδαίας. Βέβαια στα χρόνια του Χριστού μας ήταν ένα ταπεινό μικρό χωριό. Είναι η πόλη στην οποία έζησε η υπεραγία Θεοτόκος, μυστευμένη με τον Άγιο Προστάτη της, τον Άγιο Ιωσήφ, και τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Στην Ναζαρέτ έγινε η αποκάλυψη του απαιώνος αποκρύφου και αγγέλησε ως του μυστηρίου. Όταν ο μεγάλος αρχιστράτηγος Γαβριήλ των ουρανίων αψίδων καταπτάς εις Ναζαρέτ επέστη προς Παρθένου Μαρία, κατέβηκε από τις ουράνιες αψίδες, από τον ουρανό, ήρθε στη Ναζαρέτ και φανερώθηκε στην υπεραγία Θεοτόκου, εις την πηγή. Εκεί που έγινε ο ευαγγελισμός είναι μια πηγή. Ακούστηκαν εκεί τα χαρμόσυνα λόγια του Αρχαγγέλου, χαίρε και χαριτωμένοι, ο Κύριος Μετασού, ευλογημένη σύγκριξη, η χαιρετά. Η δε ειδούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού, η Παναγία μας φυσικό ήταν να ταραχθεί και διαλογίζεται από τα πώς ή ο ασπασμός ούτως. Και σκεφτότανε από πού, πώς, γιατί αυτός ο χαιρετισμός, ο ασπασμός. Τι έπαινε ο Άγγελος αυτή, μη φοβούμαι, έβρες γαρχάρι παρά το Θεό. Και ειδώ συλλήψη εγκαστρή και τέξη ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Της εξηγεί λοιπόν ο Αρχάγγελος, της λέει να μη φοβάσει, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που κάνει να ξεχωρίζουμε τις αγγελοφάνειες από τις δαιμονοφάνειες. Έτσι, οι άγγελοι όταν εμφανίζονται στους ανθρώπους τους παίρνουν το φόβο και τους λένε μη φοβάστε. Το ίδιο βλέπουμε και στις μυροφόρες που εμφανίζονται οι άγγελοι. Το ίδιο βλέπουμε και εδώ στον ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ενώ οι δαίμονες δεν παίρνουν το φόβο, αλλά τον ενισχύουν και τρομοκρατούν τον άνθρωπο. Ο διάβολος είναι ο μεγάλος τρομοκράτης. Έβρες χάρη παρά το Θεό και να θα συλλάβεις και θα γεννήσεις Υιόν και θα ονομάσεις το παιδί αυτό Ιησού. Η λέξη Ιησούς θα πει σωτήρας. Είπε δε Μαριάν προς τον Άγγελο, πώς έστε με τούτο, επί άνδρα που γινώσκω. Η Παναγία μας δεν δυσπιστεί, δεν ολιγοπιστεί, αλλά ζητάει απλά εξηγήσεις. Γιατί ήταν αυτό που της έλεγε ο Άγγελος, πρωτάκουστο, ποτέ δεν είχε συμβεί μια παρθένος να γεννήσει. Και η Παναγία μας ήταν πάρα πάρα πολύ ταπεινή και ποτέ δεν είχε στο νου της ότι θα μπορούσε να είναι η μητέρα του Θεού να γεννήσει το Μεσσία. Έτσι, γι' αυτό και πολύ έτσι, ταπεινά παρακαλούσε τον Θεό να είναι δούλη αυτής που θα γεννήσει τον Μεσσία. Και ο Κύριος βέβαια της λέει δεν θα είσαι δούλη, θα είσαι μητέρα. Και της εξηγεί ο Αρχάγγελος πώς θα γίνει αυτό. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσεις. Διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Δεν μπορεί να της πει περισσότερα γιατί και ο Αρχάγγελος δεν γνωρίζει περισσότερα. Πώς θα γίνει με το Πνεύμα του Άγιου, με τη δύναμη του Θεού. Και αυτό που θα γεννηθεί θα είναι Άγιο, θα είναι ο Θεός. Και τότε αμέσως η Παναγία μας απαντά ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Η Παναγία μας που ήταν άκρος ταπεινή αμέσως λέει
αυτό που λέμε στην καλογερική, να είναι ευλογημένο. Να. Ιδού η Κύριο, εγώ είμαι εδώ η Κύριο, δεν μπορώ να πω όχι, ό,τι πει ο Κύριος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του δούλου. Δεν έχει δικό του θέλημα, κάνει το θέλημα του Κυρίου του. Και εμείς οι χριστιανοί ονομαζόμαστε δούλοι του Κυρίου. Θα πρέπει να μην έχουμε δικό μας θέλημα, αλλά να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος σε κάθε περίσταση. Αν έχουμε δικό μας θέλημα, δεν είμαστε δούλοι του Κυρίου. Γι' αυτό και δεν πρέπει ποτέ να αγωνίζουμε, να λέμε γιατί Θεέ μου, γιατί σε μένα, τι είναι αυτό που μου έκανες και όλα αυτά που ακούμε τόσο συχνά. Αυτό δείχνει ότι έχουμε εγωισμό, έχουμε αναζωγία, νομίζουμε ότι εμείς καταλαβαίνουμε καλύτερα από τον Θεό ποιο είναι το καλό για μας, ποιο είναι το συμφέρον μας, ενώ θα πρέπει να λέμε σε κάθε περίσταση όπως η Παναγία μας, ιδού ο δούλος Κυρίου, ιδού η δούλη Κυρίου, να γίνει όπως θέλεις, όπως εσύ κρίνεις. Αν η Παναγία μας δεν έλεγε αυτό, δεν θα γινόταν η σάρκωση στην Παναγία. Δεν ήταν αναγκασμένη η Παναγία να δεχτεί αυτή την μεγάλη τιμή που της έκανε ο Θεός. Όπως είπαμε και σε άλλη περίπτωση, θα μπορούσε και να λιθοβοληθεί όταν θα την έβλεπαν ψευδικά έγκυο. Αλλά ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα και εξαπατήθηκε ο πατεώνας, ο διάβολος, και οι άλλοι άνθρωποι έτσι είχαν υπόψη τους ότι είναι με τον Άγιο Ιωσήφ και θεωρούσαν ότι πλέον δικαιολογείται να έχει ένα παιδί. Η Παναγία μας ήταν τότε περίπου 15 ετών. Ναι, η Παναγία δεν έκανε γάμο με τον Άγιο Ιωσήφ, αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ήταν μεμνηστευμένη, αραβώνας ήταν. Αλλά για τους Εβραίους ο αραβώνας θεωρείται και γάμος. Βλέπετε και ο Άγγελος λέει στον Άγιο Ιωσήφ, μη φοβηθείς παραλαβή Μαριάμ τη γυναίκα σου. Αλλά σε καμία περίπτωση έτσι δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό που λένε οι Προτεστάντες, ότι είχε σχέσεις συζυγικές και ότι είχε και άλλα παιδιά. Αυτά είναι παράδεκτα πράγματα. Η Παναγία μας είναι παρθένος και πριν και κατά και μετά τη γέννησή του Χριστού μας. Γι' αυτό έχει και στην εικόνα της τα τρία αστέρια, τους δύο ώμους και στο μέτωπο. Είναι το αϋπάρθενο της Θεοτόκου, προ, εν και μετά. Στο χώρο που έγινε ο Ευαγγελισμός είχε χτιστεί ωραιότατη εκκλησία από πολύ νωρίς. Προφανώς από την Αγία Ελένη, όπως σε όλα τα μέρη που υπήρχαν μαρτυρίες που συνέβαιαν τον τόπο με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Την ύπαρξη του ναού στον τόπο αυτό μαρτυρούν και συγγραφείς του 7ου και του 8ου αιώνος. Αργότερα ανεγέρθηκε πάνω στα ερείπια νέος, τρίχωρος βυζαντινός ναός με αξιόλογες τυπογραφίες. Ο σημερινός ναός είναι κτίσμα του 1750. Προς τη βόρεια πλευρά του ναού υπάρχει το παρεκκλήσιο του Ευαγγελισμού. Κάτω δε από την Αγία Τράπεζα εξακολουθεί να αναβλύζει η πηγή της Παρθένου, που είναι αγίασμα. Στη Ναζαρέτ πέρασε ο Κύριος τα παιδικά του χρόνια, υποτασσόμενος αυτής, έκανε υπακοή ο Κύριος στην
υπεραγία Θεοτόκο και στον Άγιο Ιωσήφ, όσα χρόνια έζησε ακόμη ο Άγιος Ιωσήφ. Η Ναζαρέτ στα χρόνια του Χριστού μας είναι ένα μικρό κακόφημο χωριό. Γι' αυτό και ο Άγιος Φίλιππος, όταν είπε στον Αθαναήλ, «Ευρήκαμε το Μεσσίαν, τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ», έλαβε την απάντηση, «Εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι». Σήμερα η Ναζαρέτ είναι μεγάλη πόλη, έχει 80.000 περίπου, και οι Ορθόδοξοι Άραβες είναι γύρω στις 20.000. Και υπάρχει έδρα Μητροπόλεως του Πατριαρχείου μας, με αραβόφωνο πίμνιο κυρίως. Πηγαίνουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου έγινε Ευαγγελισμός, στην πηγή της Θεοτόκου. Υπάρχει και μια μια παπική εκκλησία, και σωστά, στα ερείπια του εργαστηρίου του Ιωσήφ, του σπιτιού του Κυρίου, και μια ελληνοκαθόλικη εκκλησία, κουνίτικη δηλαδή, παπική ουσιαστικά, όπου ονομάζεται Συναγωγή Εκκλησία. We come to park here. When you are ready, you call me. Χτισμένη στο σημείο που υπήρχε άλλοτε η Συναγωγή της Αρχαίας Ναζαρέτ. Ο Κύριος ήρθε ημέρα Σάββατο στην πόλη που είχε μεγαλώσει, στο χωριό που είχε μεγαλώσει, στη Ναζαρέτ, και πήγε στη Συναγωγή να κηρύξει. Εκεί του δόθηκε το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου και αναπτύξα στο βιβλίο έβρε τον τόπον που είναι γεγραμμένο. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, που είναι και νέχρισέ με. Ευαγγελίσαστε φτωχείς απεσταλκέ με. Ήρθε στη Ναζαρέτ ο Κύριος και του δώσανε το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και άνοιξε το βιβλίο ο Κύριος με τα πανάγια χέρια του και βρήκε το σημείο που λέει ο προφήτης, το πνεύμα του Κυρίου επεμέ. Δηλαδή βρήκε χωρίο που μιλούσε για τον ίδιο, για τον Μεσσία. Το πνεύμα του Κυρίου είναι σε μένα, με το οποίο με έχρισε. Γι' αυτό και λέγεται Χριστός, ο Κυριός μας, έτσι, γιατί είναι χρισμένος με το πνεύμα του Άγιο. Από τον Πατέρα αλλά και από τον ίδιο ως Θεό. Ευαγγελίσαστε πτωχείς απεσταλκέμαι. Και αυτό το πνεύμα το Άγιο με απέστειλε και ο ίδιος βέβαια ήρθε με τη θέλησή του για να ευαγγελιστεί τους πτωχούς, να δώσει το χαρούμενο άγγελμα στους ανθρώπους που ήταν στερεμένοι από τη Θεία Χάρη, ήταν φτωχοί χωρίς Άγιο Πνεύμα. Ιάσαστε τους εντατριμμένους στην καρδία, ήρθα για να θεραπεύσω αυτούς που έχουν συντριβεί από το βάρος της αμαρτίας και αναγνωρίζουν αυτή τους τη συντριβή και μετανοούν. Κηρύξε εχμαλώτης άφεση και τυφλής ανάβλεψη. Ήρθα για να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και ανάβλεψη στους τυφλούς. Γιατί ο Κύριος είναι το φως του κόσμου, έτσι, και αυτοί που είναι τυφλοί πνευματικά, πιστεύοντας στον Κύριο, βλέπουν με τα πνευματικά μάτια την αλήθεια και ελευθερώνονται από τη δουλεία των παθών, τη δουλεία του σατανά. Αποστείλε τεθρασμένους εν αφέση, κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών. Αυτοί που ήταν διαλυμένοι, καταστραμμένοι, σπασμένοι, καταρακωμένοι από την αμαρτία, για το Κυρίο βρίσκουν την υγεία, την πνευματική και την λύτρωση. Ήρθα για να κηρύξω εν εαυτόν Κυρίου δεκτών. Αρχίζει πλέον η νέα εποχή, η αληθινή χαρά της ανθρωπότητας και του κάθε ανθρώπου, δια της Εκκλησίας.
Αυτή είναι η αλήθεια, είναι η νέα εποχή και όχι αυτή το σατανά που μας έχουν ετοιμάσει. Έτσι. Η νέα εποχή ήρθε με τον Χριστό. Και είναι η Εκκλησία, η αναγέννηση και η σωτηρία του κόσμου. Η νέα εποχή για τον κόσμο είναι η εκκλησιοποίηση του κόσμου. Το να γίνει όλος ο κόσμος Εκκλησία. Και αυτό είναι και η σωτηρία. Γι' αυτό πρέπει να ευχόμαστε όλοι οι λαοί να μετανοήσουν και να μπούμε στην Εκκλησία την Ορθόδοξη. Και τι έγινε μετά, τον άκουσαν οι βατριώτες του, οι Ναζαρινοί, άκουσαν το κήρυγμά του, τους είπε ότι αυτά τα λέει ο προφήτης για εμένα, εκπληρώθηκαν αυτά τα λόγια του προφήτη τώρα μπροστά σας, βλέπετε αυτόν για τον οποίο μιλάει ο προφήτης. Είχαν μπροστά τους αυτόν για τον οποίο μιλάει ο προφήτης Ισαΐας, το Μεσσία. Και αυτοί τι έκαναν, τον κυνήγησαν και προσπάθησαν να τον γκρεμίσουν. Τον πήγαν στην άκρη της πόλης, σε ένα γκρεμό, ήθελαν να τον ρίξουν κάτω. Αλλά βέβαια δεν ήταν η ώρα του Κυρίου να πεθάνει, ούτε θα τους άφηνε έτσι. Έγινε αόρατος, πέρασε ανάμεσά τους και συνέχισε το έργο του.